Φίλοι, φίλες, γεια σας, κοντά σας πάλι με ομολογία πίστεως, ζωντανή μαρτυρία για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό που έκανε ο Χριστός μες στη ζωή μας, αυτό ομολογούμε, αυτό δείχνουμε το δρόμο της ευλογίας, το δρόμο της σωτηρίας που χάρισε ο Χριστός σε εμάς και πιστεύουμε ότι μπορεί να χαρίσει σε κάθε άνθρωπο που θα στρέψει το βλέμμα του σε Αυτόν. Αυτό το βραδινό έχουμε επισκεφτεί το σπίτι, μας, το σπίτι του αδερφού μας, του Παναγιώτη Σπινάκη. Αμήν. Καλησπέρα, αδερφέ Παναγιώτη. Θα ακούσουμε και τη δική σας μαρτυρία, τη δική σας ομολογία, τι έκανε ο Χριστός στη ζωή σας, πώς μεγαλώσατε τα παιδικά σας χρόνια, έτσι θα ξετυλίξουμε τη ζωή σας προς τα πίσω και θα φτάσουμε μέχρι σήμερα να δούμε τι ο Χριστός έχει ετοιμάσει. Αμήν, αδελφέ Γιώργο. Πραγματικά στον άνθρωπο είναι ευτυχία να γνωρίζει τον Χριστό στη ζωή του. Και μπορώ να πω αυτό που αισθάνομαι, ότι η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να τον γνωρίσει ο άνθρωπος νέος. Γιατί το λέει και ο Λόγος του Θεού, μακάριος ο νέος, ο οποίος από νωρίς γνωρίζει το Λόγο του Θεού. Εγώ βέβαια δεν τον γνώρισα πολύ νέος τον Κύριο, προσωπικά, αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί μεγάλωσα σε μια οικογένεια που δεν γνώριζε όλη την αλήθεια, όμως αγαπούσε τον Κύριο. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό, και βέβαια με τα πατροπαράδοτα, με τις συνήθειες και τη θρησκεία που γνωρίζαμε, αυτά που ήξερε όμως τα εργαζότανε και τα μετέδιδε. Και τα έκανε με πίστη. Τα έκανε με πίστη. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά πράγματα, επειδή μεγάλωσα μέχρι τα 15 μου χρόνια στην Κρήτη, σε ένα μικρό χωριό, και εκεί πολλές εμπειρίες είχα από τον πατέρα μου, που διάβαζε τη γραφή, αλλά δεν είχε γνωρίσει όλη την αλήθεια, δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο με την πλήρη γνώση της αλήθειας που λέμε, του Ευαγγελίου. Όμως και το λίγο που ξέρει ο άνθρωπος, όταν το πιστεύει μες στην καρδιά του, αυτό γίνεται ζωή μέσα του και το μεταδίδει και σε άλλους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς ήταν έτσι τα χρόνια εκεί στην Κρήτη? Τα χρόνια τα παιδικά μας ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ βέβαια ήμουν ο μικρότερος της οικογένειας. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε κάνει η μητέρα μου 8 παιδιά. Τα δύο βέβαια πεθάνανε μικρά τότε, σε μικρή ηλικία από τα πρώτα. Τα 6 είμαστε σε ζωή ακόμα και ευχαριστώ τον Κύριο. Από τους 6 οι 4 γνωρίσαμε τον Κύριο. Ο αδελφός μου και η αδελφή μου που είναι στην Κρήτη βλέπουν τη ζωή μας, παρόλο που στην αρχή λίγο μας είχαν παραξηγήσει γιατί δεν καταλαβαίνανε το θέλημα του Θεού, όμως η ζωή μας, την πορεία και η καλή σχέση που έχουμε, πιστεύω έγινε μια καλή μαρτυρία και προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει σωτηρία. Αμήν. Θέλω να σας διακόψω, ποια χρονολογία έχετε γεννηθεί? Γεννήθηκα 12/12/1945. Oh. Είμαι μετά από τους δύσκολους καιρούς της κατοχής. Ακριβώς μετά. Ναι. Και είμαι ο μικρότερος της οικογένειας. Μεγάλωσα, όπως είπαμε, σε ένα φτωχικό, θα έλεγα, σπίτι. Μέσα σε ένα δωμάτιο μεγαλώσαμε όλα τα παιδιά. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είχαμε τη χαρά του Χριστού. Είχαμε την ειρήνη και αυτό εξαρτάται, όπως σας είπα, από τους γονείς μας, που και η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν τον Κύριο και τον λατρεύανε όπως ξέρανε, όπως γνωρίζανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ προσωπικά βέβαια πήρα πολλά διδάγματα από τον πατέρα μου, που μου είχε μιλήσει πολλές φορές για το Λόγο του Θεού έτσι περιστασιακά, ας πούμε, και στιγμιαία, σε ανύποπτο χρόνο. Θυμάμαι μια φορά συγκεκριμένη, ερχόμαστε από ένα κτήμα προς το χωριό, στο Γαϊδουράκι πάνω, και ήταν άνθρωπος που έλεγε πάντοτε ωραίες ιστορίες. Και από την πείρα της ζωής, αλλά έλεγε και πράγματα από το Λόγο του Θεού. Και πρώτη φορά είχα ακούσει τότε αυτά τα εδάφια που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Βέβαια εγώ τότε δεν τα καταλάβαινα αυτά, τι εννοούσαν όλα αυτά, αλλά όμως μπαίνανε μέσα στην καρδιά μου και τα φύλαγα. Ευχαριστώ τον Θεό. Μια εμπειρία που θυμάμαι
ήμουνα σε ηλικία, δεν ξέρω ακριβώς, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πόσο, μπορεί να ήμουνα 8 χρονών. Πάντως ήμουνα στο σχολείο, το δημοτικό πήγαινα. Και αυτό που μου έμεινε και το θυμήθηκα αφού γνώρισα τον Κύριο και γνώρισα δηλαδή τη ζωή από την πλευρά της, του πνευματικού ανθρώπου. Γιατί αυτό αισθάνθηκα όταν πρωτοδιάβασα το Ευαγγέλιο. Αναρωτήθηκα και είπα ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν τον γνωρίζω, που μέχρι τώρα δεν έχω έρθει σε επαφή. Όμως μου θύμισε ο Κύριος ότι σε όλη την πορεία της ζωής μου, από μικρό παιδί, μου φανέρωνε ο Κύριος γεγονότα, πράγματα, εμπειρίες, τις οποίες τότε μπορεί να μην τις παρατηρούσα. Θυμάμαι όμως κάτι που το κράτησα και έμεινε σφραγίδα μέσα στην καρδιά μου, ότι βρέθηκα σε ένα κτήμα εκεί που είχαμε με λίγα, 2-3 κατσίκες, 2 προβατάκια που είχαμε εκεί, και πηγαίναμε για να τα βοσκήσουμε, να τα ποτίσουμε, να τα μεταδέσουμε που λέμε εμείς στην Κρήτη. Και θυμάμαι βρέθηκα σε μια πνευματική κατάσταση, σε τόσο ευλογία και αγαλίαση ψυχική, μια στιγμή δηλαδή που βρέθηκα θα λέγαμε σε ένα ουράνιο περιβάλλον, χωρίς καν να έχω γνωρίσει τον Κύριο, αλλά αυτό που αισθάνθηκα μέσα στην ψυχή μου και μέσα μου, αισθάνθηκα ότι ήταν κάτι που ήταν πολύ ωραίο και ήθελα να το απολαμβάνω συνέχεια. Και αυτό έγινε αιτία πολλές φορές να πάω σε εκείνο το μέρος αναζητώντας αυτή τη στιγμή να έρθει πάλι αυτή η ώρα της επίσκεψης του Θεού. Της παρουσίας. Την οποία βέβαια μέχρι τώρα, μέχρι τότε δεν ήξερα τι ήταν, αλλά ήταν τόσο ευχάριστο, τόσο αγαλίαση μέσα στην καρδιά και ήταν μια εμπειρία αυτή μέσα στη ζωή μου, η οποία έμεινε και μου σφράγισε, ας πούμε, την πίστη μου και μου τη βεβαίωσε, γιατί όπως είπα πριν μεγάλωσα σε μια χριστιανική ορθόδοξη οικογένεια, η οποία και ο πατέρας μου και η μητέρα μου και όλη η οικογένεια αγαπούσαν τον Κύριο και κάναμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, όπως λένε οι άνθρωποι και όπως το λέμε κι εμείς. Κάναμε όσα μπορούσαμε και όσα ξέραμε. Δεν είχαμε όμως γνωρίσει, δεν είχα εγώ γνωρίσει προσωπικά τον Κύριο να ξέρω ποιο είναι το θέλημά του, και ήξερα ότι η ζωή είναι έτσι, να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τα σπάσουμε και να πάμε και στην εκκλησία και να λατρεύσουμε και το Θεό. Έτσι είχαμε μάθει τα πράγματα, έτσι τα ξέραμε και έτσι προχωράγαμε. Μεγάλωσα σε αυτή την ηλικία και θυμάμαι όλα αυτά που λέω τώρα είναι οι παιδικές, ας πούμε, αναζητήσεις μέσα στη ζωή, αλλά μέσα μου υπήρχε κάτι το οποίο με οδηγούσε πραγματικά στην αναζήτηση του Θεού. Κάτι που μπορεί να φανεί παιδική αφέλεια, ας το πούμε έτσι, που θυμάμαι και αυτό αυτή τη στιγμή, είχα μέσα στην καρδιά μου ένα όνειρο και μια σκέψη, το πώς θα μπορέσω να βοηθήσω άλλους ανθρώπους. Και θυμάμαι καθόμουν σαν παιδάκι εκεί που στην εξοχή σε ένα χωράφι και είχα πάρει μια πέτρα και χάραζα κάτω στο χώμα και έφτιαχνα σχέδια. Έλεγα θα μεγαλώσω, θα πάω στην Αθήνα ή δεν ξέρω πού, θα εργαστώ, θα βγάλω χρήματα, και ο σκοπός μου ήταν, λέω, θα φτιάξω ένα κτίριο το οποίο το σχημάτιζα σαν σχήμα σταυρού και έλεγα εδώ θα φτιάξω ένα γυροκομείο, ένα ορφανοτροφείο. Δηλαδή, με απλότητα και παιδική αφέλεια, ας το πούμε. Και λέω αυτό, πιστεύω ότι πήγαζε μέσα από την καρδιά μου. Δηλαδή ήθελα να γίνω χρήσιμος στους ανθρώπους. Και δεν ήξερα βέβαια τον τρόπο, ούτε αν θα μπορέσω ποτέ να κάνω αυτό το οποίο μέσα μου λαχταρούσα. Μεγάλωνα βέβαια, προχώρησε η ηλικία μου, τελείωσε το δημοτικό σχολείο και προχωρώντας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήμουνα εκεί στο χωριό, όπως είπα και πριν, τα κάναμε όλα. Δηλαδή τις απόκριες θα γινόμαστε μασκαράδες, θα κάναμε αυτά που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, τα παιχνίδια, όπως κινείται την αφέλεια, ναι, όπως κινείται όλος ο κόσμος. Τα Χριστούγεννα θα πάμε πάλι, θα πάμε στην εκκλησία, το Πάσχα θα πάμε,
θα τσουγκρίσουμε τα αυγά, θα φάμε το αρνί, όπως όλος ο κόσμος. Αυτό που πάλι μου, έτσι, μου έκανε εντύπωση και με παρακινούσε, θα έλεγα, ήθελα να κάνω αυτό που ήξερα. Αυτό το λίγο που ήξερα ήθελα να το κάνω. Υπάρχει η συνήθεια που την κάναμε όλοι βέβαια, την του αγιασμού, που είναι μετά τα Χριστούγεννα. Ερχόταν ο παπάς να αγιάσει, ας πούμε, το να κάνει τον αγιασμό, και εγώ βέβαια με την όθηση που είχα και από τους γονείς μου, αλλά και με την πίστη που είχα μέσα μου, αισθανόμουν την ανάγκη, γιατί έτσι ήξερα και αυτό είχα μάθει, ότι πρέπει να πάμε να αγιάσουμε τα χωράφια, ξέρω εγώ, τα μέρη εκείνα που... Και έπαιρνα ένα ποτήρι με νερό, ένα βασιλικό, έβαζα μέσα το αγίασμα, αυτό που παίρναμε από τον ιερέα, και πήγαινα και αγίαζα όλα τα χωράφια. Περπατούσα δηλαδή μια μέρα ολόκληρη για να κάνω αυτό που πίστευα ότι ήταν καλό. Ερχόταν όμως και ήρθε μια, ας πούμε, σκέψη μέσα στο μυαλό μου, όταν ερχόταν ο θερισμός, που περίμενα εγώ να δω το αποτέλεσμα του αγιασμού. Ενώ πήγαινα να αγιάσω τα χωράφια, να έρθει η ευλογία. Και όταν σε μερικές χρόνες βέβαια δεν ερχόταν το αποτέλεσμα αυτό και δεν πήγαινε καλά η σοδειά, εγώ πάλι μέσα στην παιδική μου αφέλεια αναρωτιόμουν και έλεγα, μα αφού το αγίασα, αφού έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, γιατί δεν ήρθε η ευλογία όπως την περιμέναμε. Λέω, βέβαια αυτές είναι οι παιδικές αφέλειες, που δεν είναι αφέλειες, είναι κατά βάθος η πίστη που έχουμε και πώς την γνωρίζουμε και πώς εργαζόμαστε για αυτήν, πώς εκδηλώνεται μες στη ζωή μας. Γενικώς σε όλα αυτά τα οποία ήξερα τότε, ήμουνα πάντοτε πρόθυμος να είμαι στην εκκλησία, να παίρνω τα εξαπτέρυγα, αυτά όλα τα αυτά, να κάνουμε τις λιτανίες, να κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνανε η εκκλησία βέβαια, με ευλάβεια, με πίστη, αλλά μέσα στην καρδιά μου δεν υπήρχε κάτι που να ξεχωρίσω την αμαρτία, όπως είπαμε πριν, από το θέλημα του Θεού. Και πίστευα και νόμιζα δηλαδή ότι έτσι είναι η ζωή, να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, να έχουμε και το Θεό, να τα έχουμε όλα και έτσι να προχωράει η ζωή μας χωρίς νόημα, χωρίς τέλος, χωρίς ελπίδα. Γιατί όπως είπα πριν, ο πατέρας μου είχε πει αυτό το εδάφιο, αλλά και ο ίδιος δεν ήξερε να το ερμηνεύσει. Το ήξερε, το διάβαζε μέσα στο Λόγο του Θεού, ίσως του έκανε εντύπωση και το μετέδιδε και σε εμάς, αλλά δεν ήξερε και αυτούς λεπτομέρειες να μας πει τι σημαίνει αυτό και τι είναι ότι ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Αυτό είναι μυστήριο. Μυστήριο, ναι. Αυτό είναι μυστήριο που βέβαια έρχεται στη ζωή του ανθρώπου όταν γνωρίσει προσωπικά τον Κύριο. Ευχαριστώ τον Θεό. Στην πορεία της ζωής μου... Ποια ηλικία ανεβήκατε Αθήνα? Ήρθα Αθήνα το 1959. Πρώτο ήρθα Αθήνα με αιτία ένα περιστατικό υγείας που είχα τότε. Όταν τελείωσα το δημοτικό σχολείο δεν υπήρχε η δυνατότητα δηλαδή από τους γονείς να σπουδάσουμε, να πάμε σε άλλες σχολές καλύτερες και πανεπιστήμια και τέτοια. Υπήρχε μια αγροτική σχολή εκεί στο νομό Ρεθύμνης, η σχολή Ασωμάτων που λέγεται, την οποία είχε πάει ο αδερφός μου, ο μεγαλύτερος από μένα, και είχε μείνει εκεί αφού τελείωσε τη σχολή. Και όταν τελείωσα κι εγώ το σχολείο, μου λέει ο πατέρας μου, δεν πας και εσύ εκεί να μάθεις, κάτι θα μάθεις, κάτι θα διδαχθείς εκεί. Μαθαίνανε με λησοκομεία, μαθαίνανε για τη γεωργία, για κτηνοτροφία, ό,τι άλλα ήτανε, που θα ήταν ωφέλιμα για τη ζωή στο χωριό. Και πράγματι πήγα σε αυτή τη σχολή. Εκεί όμως μου παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα υγείας, δηλαδή άρχισα να πονάει το πόδι μου εδώ και πήγα σε ένα κοινοτικό γιατρό εκεί, ο οποίος δεν ήξερε ο άνθρωπος τι σημαίνει ακριβώς. Μου λέει ρευματισμούς, μου έδωσε κάτι αλυφές, έβαζα στο πόδι εδώ εκεί. Αντί να πάω καλύτερα, πήγα χειρότερα. Να μην πω λίγο βέβαια σε αυτό το θέμα. Βρέθηκα στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, ήταν Χριστούγεννα και μου βγάλανε και μια ακτινογραφία
Οι γιατροί είδανε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο γοφό, μια σκιά, αλλά δεν ξέρω, δεν είχαν την εμπειρία, δεν ξέρω τι ακριβώς. Καλέσαν τους γονείς μου, λέει, να πάρετε το παιδί γρήγορα να το πάτε στην Αθήνα. Γιατί δεν του είπα, τους είπαν λεπτομέρειες. Και θυμάμαι η μητέρα μου, Χριστούγεννα ήταν, και είχε έρθει στο θάλαμο εκεί, ήταν στο νοσοκομείο δίπλα μου, λυπημένη, στεναχωρημένη. Δεν μου είχαν πει βέβαια εμένα τίποτα, μετά μου είπαν ότι τους είχαν τρομάξει τι μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η αιτία που ήρθα στην Αθήνα. Με έφερε ο μεγαλύτερος αδερφός μου, ο Κώστας, ο οποίος είναι 11 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, και αυτή ήταν η αιτία που ήρθαμε στην Αθήνα. Εγώ μπήκα στο νοσοκομείο των Παιδών, έκανα τότε μια επέμβαση, γιατί τελικά δεν ήταν κάτι κακό, θα λέγαμε, όπως είχαν υποψίασει τους συγγενείς, τους γονείς, αλλά ήταν μια επιφυσιολίσθηση, λέγεται, μια αποκόλληση του γοφού εδώ, και με μια εγχείρηση, με αυτό έγινε θεραπεία, έγινε αποκατάσταση. Αυτό ήταν αιτία που ήρθαμε στην Αθήνα με τον αδελφό μου τον Κώστα, και βέβαια περίπου ένα εξάμηνο τότε ήμουνα στο νοσοκομείο, ήρθε ο αδελφός μου εκεί, μου συμπαραστάθηκε. Είχαμε δεθεί τόσο πολύ οι δυο μας, το λέω αυτό γιατί παρακάτω θα πω κάτι που έχει σημασία, και με όλη την οικογένεια είμαστε πολύ δεμένοι, και αυτό είναι κάτι πολύ καλό, και ευχαριστώ τον Θεό που μεγάλωσα σε μια πολυμελή οικογένεια που είμαστε όλοι αγαπημένοι. Και αυτό είναι Θεού δώρο, πιστεύω είναι και από τα πρώτα βήματα που μας δώσαν οι γονείς μας, που δεν μπήκανε στη μέση ούτε συμφέροντα, ούτε κληρονομικά, ούτε άλλα πράγματα, αλλά με απλότητα και με αυτό, ό,τι είχαμε, με τη χάρη του Θεού, και διατηρούμε αυτή την αγάπη, και πιστεύω είναι δώρο Θεού και αυτό το οποίο απολαμβάνουμε. Μετά από ένα χρόνο που πήγα, αφού τελείωσε το ένα πόδι, μου παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα στο άλλο πόδι. Αυτό βέβαια πιστεύω ότι όλα αυτά τα εργάστηκε ο Θεός, γιατί τελικά το αποτέλεσμα το να γνωρίσουμε τον Κύριο είναι το σχέδιο του Θεού. Όπως ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, εις αγαπώντας τον Κύριο, είναι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, τα οποία μας φέρνουν στο σημείο για να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού. Έτσι πιστεύω. Βέβαια αυτό δεν έγινε γρήγορα στη ζωή μου. Περάσανε περίπου κοντά 10 χρόνια στην Αθήνα. Όταν ήρθα από το χωριό, αυτές τις καλές συνήθειες, την αγνή καρδιά, την απλότητα, την παιδική, την είχα και τη διατηρούσα μέσα στην καρδιά μου. Και μάλιστα και εδώ στην Αθήνα θέλησα να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο, να πηγαίνω στην εκκλησία, να έχω τις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους και τα λοιπά. Τα οποία όμως, μεγαλώνοντας βέβαια και στην εφηβεία, γνώρισα και τους φίλους, γνώρισα και τις παρέες, και λίγο απομακρύνθηκα από αυτή την απλότητα. Ναι. Ξεκλίνατε λίγο. Από αυτή την απλότητα. Προχωρώντας τη ζωή μου, άρχισε βέβαια η σπίθα αυτή που υπήρχε μέσα μου, αυτό το που μου είχε βάλει ο πατέρας μου, ας πούμε, αλλά και η πίστη που είχα εγώ μες στην καρδιά, δεν είχε σβήσει, αλλά μέσα στο διάβα της ζωής, με τις γνωριμίες, με τις παρέες και με τους φίλους, καμιά φορά βέβαια απομακρύνεσαι από τη χάρη του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί με φύλαξε βέβαια, δεν έμπλεξα σε αμαρτίες βαριές, όχι, έζησα όπως όλοι οι νέοι του κόσμου, βέβαια, όπως όλοι οι νέοι, αλλά δεν μπήκα σε ναρκωτικά, δεν μπήκα σε τέτοια πράγματα, με φύλαξε ο Θεός, το περιβάλλον το οποίο είχα και τους φίλους τους οποίους είχα στον κόσμο, και έτσι με τη χάρη του Θεού μείναμε σε αυτό το σημείο, βέβαια πάντοτε με το ότι εντάξει, άνθρωποι είμαστε, θα φάμε, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε, θα πάμε. Είχα ένα φίλο που συνεργαστήκαμε μαζί στη δουλειά, και με αυτόν είχαμε κάνει παρέα, είχαμε κάνει, πηγαίναμε στο σινεμά, πηγαίναμε στο θέατρο, πηγαίναμε, τρώγαμε όλοι μαζί. Είχαμε δημιουργήσει μια παρέα
που επειδή ήμασταν όλοι καλά παιδιά θα λέγαμε κατά κόσμο, αυτή την παρέα την ονομάσαμε οικογένεια. Οικογενειακή παρέα. Οικογενειακή παρέα. Βέβαια ήταν αγόρια και κορίτσια μαζί. Εκεί βέβαια σιγά σιγά άρχισα, ενώ δεν είχα καπνίσει, δεν κάπνιζα δηλαδή από μικρό παιδάκι, αν και είχα δοκιμάσει το τσιγάρο όταν ήμουν στο χωριό ακόμα από μικρό παιδί, αλλά μετά δεν το έκανα συνήθεια μες στη ζωή μου. Εδώ όμως με αυτή την παρέα, την οικογένεια την καλή, άρχισα να έχω και συνήθειες που δεν ήταν καλές. Κακές συνήθειες. Βέβαια και αυτές πάλι μέχρι ένα όριο ανθρώπινο, έτσι. Είχα φόβο Θεού και πρόσεχα τον εαυτό μου, αλλά όσο εγνώριζα, όσο ήξερα. Ευχαριστώ τον Θεό. Όσο περνάγαν τα χρόνια όμως, κάτι μέσα μου πάλι άρχισε να υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση, αυτή η αναζήτηση για τον Κύριο. Και σε αυτή την αναζήτηση βρήκα στην εργασία που εργαζόμουν έναν άλλον φίλο εκεί και συνεργάτη, ο οποίος και αυτός είχε αυτό το ζήλο, και αρχίσαμε να περιερχόμαστε όπου υπήρχε μοναστήρι, εκκλησία, Άγιος, που τέλος πάντων υπήρχε η φήμη ότι εκεί θα πας να βρεις τον Χριστό, εκεί θα πας να... Και επειδή το αισθανόμουν μέσα μου, έκανα αυτή την... Ψάχνατε πάντα. Έψαχνα, ναι. Πήγα σε όλα αυτά τα γνωστά μέρη, δεν ξέρω αν χρειάζεται να ονομάσουμε κιόλας. Ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού πάνε βέβαια όλοι οι άνθρωποι εδώ. Δεν βρήκα όμως κάτι. Μάλιστα μπορώ να πω ότι σε μία περίπτωση που βρέθηκα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, και συγκεκριμένα είναι εδώ στην... τέλος πάντων, πήγαμε εκεί με αυτό το φίλο μου με την πίστη, και πάντοτε πήγαινα με πίστη να συναντήσω τον Κύριο, δηλαδή να αισθανθώ κάτι. Όταν βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που είχαν πάει πολλοί πιστοί για να συναντήσουν τον Κύριο, ήτανε το εκκλησάκι εκεί, το μοναστήρι ας το πούμε αυτό, οι οποίοι περνάγανε οι άνθρωποι, βάζαν τον οβολό τους, και μετά είχε και ένα δασίλειο από πάνω, ανεβαίναν από πάνω, αρχίζανε το φαγωπότι, το χορό, το γλέντι. Εγώ μέσα μου αναρωτιόμουν όμως και έλεγα, άραγε αυτό είναι που ψάχνω να βρω. Σε μερικές τέτοιες περιπτώσεις άρχισα να προβληματίζομαι. Λέω, άραγε, λέω, αυτό είναι. Δεν ήξερα όμως κάτι άλλο. Δεν μου είχε μέχρι τότε φανερωθεί η πραγματικότητα, η αλήθεια, η αληθινή πίστη δηλαδή, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτή την περίοδο, μετά από λίγο καιρό, πήγα φαντάρος. Σαν φαντάρος με δίδαξε ο Θεός πολλά πράγματα. Μπορώ να πω εργάστηκε ο Θεός τη σωτηρία μου περισσότερο σε αυτή την περίοδο. Βρέθηκα στο Μεσολόγγι, επειδή είχα πάρει αναβολή την πρώτη φορά από το στρατό λόγω του προβλήματος που είχα στα πόδια, και βρέθηκα στο Μεσολόγγι σαν ανεπίκλεκτος, όπως λέμε. Εκεί κάναμε τις πρώτες ας πούμε ασκήσεις στο κέντρο αυτό των νεοσυλλέκτων. Εκεί θα σας πω μερικές εμπειρίες που είχα στο στρατό, που βέβαια με αγγίξανε εμένα και μπορώ να πω μου αλλάξανε το νόημα της ζωής μου, και είδα ορισμένα πράγματα που μέχρι τότε δεν τα καταλάβαινα. Πλησίαζε 15 Αύγουστο και συνήθως, όπως ξέρουμε, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι άνθρωποι κοινωνούν 15 Αύγουστο, Πάσχα, Χριστούγεννα κτλ. Ήρθε λοιπόν ο αξιωματικός υπηρεσίας και μας είπε, αύριο, εκεί που θα κάνετε τις ασκήσεις, θα έρθει ένας ιερέας και θα σας, όποιος θέλει, θα πάει να εξομολογηθεί, να πει τις αμαρτίες του κτλ. Όταν εγώ βέβαια και το ήθελα, γιατί μέσα μου έψαχνα και ήθελα να βρω κάτι
να συναντήσω τον Κύριο, αλλά και από την άλλη πλευρά ήταν ευκαιρία να γλιτώσω και την ώρα το καψόνι που θα ήμουν κοντά στον ιερέα. Λοιπόν, και πήγα πραγματικά, αλλά εκεί μπορώ να πω πήρα την πρώτη απογοήτευση στη ζωή μου από άνθρωπο που περίμενα ότι θα λάβω οδηγία, ότι θα λάβω κάτι που θα είναι καλό και θα με βοηθήσει για την πορεία της ζωής μου. Εκεί βέβαια, όταν κάθισα εκεί, με ρώτησε ο ιερέας πόσο, από πού είμαι και τα λοιπά. Τη ζωή όλη. Ναι. Βέβαια, δεν με ρώτησε καθόλου καν περί αμαρτίας. Αυτό βέβαια που θα πω είναι μια πραγματικότητα την οποία εμένα με άγγιξε εκείνη την ώρα, και επειδή ήταν η περίοδο που ήταν μετά τη δικτακτορία αμέσως αυτό, το 67 ήταν, εκεί ο ιερέας με ρώτησε και μου λέει, κοίταξε Παναγιώτη, μου λέει, αφού του είπα το όνομά μου και τα λοιπά, επειδή λέει υπάρχει ένας κίνδυνος, οι άνθρωποι με τα συστήματα των ανθρώπων, περί κομμουνισμού μου είπε και περί τέτοια πραγμάτων ας πούμε, και πρέπει να προσέχουμε να μην δίνουμε ας πούμε δικαιώματα και τα λοιπά. Εγώ βέβαια όλα αυτά λίγο με προβληματίσανε και λέω αυτός ήταν ο σκοπός, γι' αυτό το λόγο έπρεπε να πάω και να πω. Και άλλες εμπειρίες μέσα στο στρατό που πραγματικά με κάμανε να αναρωτηθώ και να ψάξω, να πω άραγε ότι υπήρχε Θεός, ότι ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Αυτά όλα τα πίστευα, τα γνώριζα, αλλά δεν είχα βρει ανθρώπους που να λατρεύουν το Θεό όπως εγώ ήθελα και να εκπληρωθεί αυτό το όνειρο που έλεγα εγώ, και η παιδική αφέλεια που είχα, να βρω ανθρώπους που να οικοδομήσουμε ένα καλό για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό του πλησίον μας. Ευχαριστώ το Θεό. Βέβαια, στο στρατό η παρουσία του Θεού και το σχέδιο του Θεού εξετυλίχθηκε τόσο ωραία που εγώ δεν το κατάλαβα τότε, το κατάλαβα μετά αφού γνώρισα τον Κύριο, πώς ήταν μαζί μου, με ελευθέρωνε, με έβαζε πάντοτε και με οδηγούσε ώστε πέρασα πολύ καλά στο στρατό. Και όλα αυτά τα απέδωσα βέβαια μετά στη χάρη του Θεού, την οποία είχα γνωρίσει, την οποία δεν είχα γνωρίσει μέχρι τότε, αλλά μου φανέρωνε ο Θεός για να έρθει η ώρα να τον γνωρίσω. Ένα χαρακτηριστικό πάλι που θα σας πω, πολλά έχω να πω, αλλά ίσως δεν είναι όλα απαραίτητα. Όταν βρέθηκα στη Ξάνθη, μετά από μετάθεση που πήγαμε, και όπως σηκώσαμε τα κρεβάτια για να ξεσκονίσουμε, ξέρεις, πας εκεί, μας δώσαν τις κουβέρτες, όπως σήκωσα το κρεβάτι, την κουβέρτα και τα λοιπά, βρίσκω μια Καινή Διαθήκη κάτω από το κρεβάτι του προηγούμενου φαντάρου που ήταν. Όταν την είδα, χάρηκα. Την πήρα, την κοίταξα, λέω, ωραία, λέω, αυτό είναι το βιβλίο του Θεού, οπότε με φυλάει αυτό. Και το βάλα κάτω από το μαξιλάρι, να το έχω εκεί, γιατί έτσι αισθανόμουν. Δεν είχα γνωρίσει μέχρι τότε ότι αυτό δεν είναι να το βάλουμε στο κομωδίνο, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη ή στο τραπέζι μας, αλλά είναι αυτό που πρέπει να τρώμε καθημερινά για να ζήσουμε και να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού. Και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και άλλες εμπειρίες στο στρατό είχα. Πάλι φαντάρος, ερχόμενος με άδεια στην Αθήνα, και βρέθηκα στο σπίτι του αδελφού μου, του Κώστα, του μεγαλύτερου, ο οποίος βέβαια είχε παντρευτεί αυτός, είχε κάνει οικογένεια, 4 παιδιά είχε, μέχρι τότε όχι, τα 2 μόνο τέλος πάντων. Αυτό που με παραξένεψε, ας το πούμε, ήταν ότι βρέθηκα στο σπίτι του αδελφού μου, και όταν πήγα μέσα βρήκα ένα τραπέζι που αντί να έχει πιάτα, φαγητά, ξέρω εγώ, όπως συνήθως, είχε Αγίες Γραφές και ανθρώπους γύρω γύρω να συζητάνε. Αυτό λίγο με παραξένεψε. Λέω,
Κάπου έμπλεξε ο αδερφός μου, λέω. Η πρώτη επαφή για μένα με τα πράγματα του Θεού. Τα πνευματικά. Και για πρώτη φορά ο αδερφός μου, ο Κώστας, ανάμεσα σε όλους, πήρε μια Καινή Διαθήκη την οποία είχε έτσι στο τραπέζι και μου λέει, πάρε και διάβασε, μου λέει. Εκεί κατάλαβα ότι αυτό το βιβλίο είναι να το διαβάζουμε, δεν είναι να το έχουμε κάτω από το μαξιλάρι μας. Βέβαια, ακόμα δεν είχα αισθανθεί, δεν είχα γευτεί τη σωτηρία που να ξέρω τι αξία είχε ο Λόγος του Θεού, και το πήρα μεν, αλλά με ένα δισταγμό κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν ήξερα ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί, τι συζητάγανε, και επειδή υπήρχε ο φόβος της πλάνης, υπήρχαν οι μάρτυρες της Σκοπιάς, υπήρχαν οι διάφοροι που τέλος πάντων δίνουν μεν το Λόγο του Θεού, αλλά όχι με το σωστό τρόπο, και είχα ένα ενδιασμό, μια επιφύλαξη. Λέω, εντάξει, το πήρα, επειδή τον σεβόμουν και τον αγαπούσα τον αδελφό μου, κάθισα κι εγώ στην παρέα εκεί. Ήταν η πρώτη επαφή, με το Λόγο του Θεού. Και αυτό άρχισε να εργάζεται μέσα στην καρδιά μου. Άρχισε να αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει κι εγώ να έρθω σε επαφή με το Ευαγγέλιο και μάλιστα να γνωρίσω ανθρώπους που να πιστεύουν στο Θεό και να μελετάνε το Ευαγγέλιο. Αδελφέ Παναγιώτη, εδώ τώρα που φτάσαμε θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα που μπαίνουμε πια στην πνευματική μας πορεία, μπαίνουμε στον καινούριο δρόμο που ανοίγει ο Ιησούς Χριστός, για να μας διηγηθείτε από εκεί και πέρα τι άλλο έγινε στη ζωή σας. Αμήν. Φίλοι, φίλες, ένα μουσικό διάλειμμα και σύντομα κοντά σας. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Και ο Λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Τη ζωή
στο σταυρό πλήρωσε την εξάλειψε δεσμάτων μου την ενοχή. Με πνεύμα Άγιο βαπτίζεις την ψυχή που εξητάει ταπεινά στην προσευχή. Παρέχεις δι' αυτού φως ανέσυν ζωή. Συνεχίζουμε την ωραία ομολογία του αδερφού μας του Παναγιώτη. Τι αδερφέ Παναγιώτη έχει κάνει από εδώ και πέρα ο Χριστός? Δόξα στον Κύριο. Όπως είπαμε, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε ένα πνευματικό σκαλοπάτι. Όπως είπαμε αδερφέ, ήταν η πρώτη επαφή με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή κάποιος που μου είπε, ενώ όπως είπα και πριν στην εκκλησία πήγαινα, άκουγα το Ευαγγέλιο, Σοφία Αρθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωμα πρόσχομαι. Δεν καταλάβαινα βέβαια πολλά πράγματα, αλλά από εδώ και πέρα άρχισε ο Κύριος να εργάζεται προσωπικά και να μου φανερώνει τον εαυτό του, το λόγο του. Αυτό έγινε αιτία, οπότε άρχισα να έχω μάλιστα η παρακίνηση του αδελφού μου, αφού τελείωσε αυτή η πρώτη εντύπωση ας πούμε, ρώτησα μετά και έμαθα ότι είχε πάει στην εκκλησία της Πεντηκοστής στην Ευπόλυδος που ήταν τότε και άρχισε η νύφη μου και ο αδερφός μου να μου λένε πράγματα που βέβαια με παραξένευαν κατά κάποιο τρόπο. Λέει, μου έλεγε η νύφη μου να έρθεις να δεις ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό. Λέω, γιατί λέω, εμείς δεν πιστεύουμε? Δηλαδή δεν είχα καταλάβει και δεν μπορούσα να διακρίνω τι θα πει πιστεύω πραγματικά στον Χριστό. Και τι θα πει ότι τον γνώρισα, ότι έχω επαφή μαζί του. Πέρασε βέβαια λίγος καιρός και ενώ με είχε παρακινήσει ο αδερφός μου πολλές φορές να πάω στην εκκλησία, δεν πήγα και μάλιστα όχι ότι ήθελε να με δελεάσει η νύφη μου, αλλά μου έλεγε έλα εκεί, έχει και ωραία κορίτσια, έχει και αυτά. Λέω, α, κοίταξε να δεις, λέω, εγώ είμαι ορθόδοξος. Εγώ θα έρθω αν μ' αρέσει και αν βρω καμία κοπέλα που να μ' αρέσει θα της πω κοίταξε εγώ είμαι ορθόδοξος, εγώ αυτά πίστεψα, δεν αλλάζω την πίστη μου.
Εντάξει, έλα λέει, άκουσε εσύ, δες και πράξε όπως νομίζεις. Πέρασε καιρός βέβαια, δεν πήγα και σε μια περίοδο που ήταν εδώ και ο πατέρας μου από την Κρήτη που είχε έρθει, ο αδερφός μου μας είχε μιλήσει σε όλα τα αδέρφια και στον πατέρα μου και έμενα στο άλλο, στον αδερφό μου, στον Ιερόθεο, στον άλλο αδερφό μου και πήρε τηλέφωνο ο αδερφός ο Κώστας, μου λέει θα πάω στην εκκλησία. Ήταν εκεί ο πατέρας μου, λέει πες στον μπαμπά αν θέλει να περάσω να τον πάρω να πάμε. Εμένα εκείνη τη φορά δεν μου είπε έλα κι εσύ, αλλά μέσα στην καρδιά μου μπήκε ο ζήλος, η ελευθερία. Έτσι, δεν πίεσε ο αδερφός τίποτα και πιστεύω είναι το θέλημα του Θεού. Πήκε μέσα μου, λέω δεν πάω κι εγώ να δω, να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους, να δω ποιοι είναι αυτοί που πιστεύουν στο Θεό, να δω. Και πώς πιστεύω. Και πραγματικά πήγα, ήταν η πρώτη επαφή που είχα με το περιβάλλον των ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό πραγματικά. Μπήκα, άκουσα το κήρυγμα, μου άρεσε πάρα πολύ, συμφωνούσα σε όλα. Δεν είχα καμιά αντίρρηση. Όσα είχα μέσα στο μυαλό μου και όσα πίστευα ότι πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος, αυτά άκουσα. Και όταν αργότερα, ας πούμε, η αδελφή μου λίγο, που ήταν και αυτή προσκολλημένη στην εκκλησία βέβαια, την Ορθόδοξη, άρχισε να λέει «Πρελέξατε σε πλάνια τα λοιπά, αλλάξατε πίστη», λέω «Τι πίστη, εγώ δεν άλλαξα τίποτα, αυτό που πίστευα βρήκα. Βρήκα αυτό που λαχταρούσε η καρδιά μου, η ψυχή μου, αυτό που το ήξερα αλλά δεν το γνώριζα, δεν το είχα ζήσει. Αυτό είδα». Και πραγματικά, βέβαια η πρώτη εντύπωση όταν τελειώσαμε το κήρυγμα, με ρωτήσανε κατεβαίνοντας κάτω πώς φάνηκε το κήρυγμα, πώς τα είδες τα πράγματα και ο αδερφός μου. Λέω «Καλό, ωραίο, αλλά όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι καλά, αλλά ποιος μπορεί να τα κάνει». Αυτό είχα μέσα μου, ένα φόβο. Μπορεί κανείς να κάνει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο? Έγινε αιτία βέβαια, άρχισα να μελετούσα το Λόγο του Θεού, διάβαζα το Ευαγγέλιο και βέβαια ορισμένα πράγματα έτσι δεν γνώριζα ακόμα, δεν μου είχαν αποκαλυφθεί, να το πούμε έτσι, και βρέθηκα σε ένα άλλο περιβάλλον με τον άλλο μου αδερφό, τον Βασίλη, ο οποίος και αυτός είχε έρθει στην εκκλησία, είχε και αυτός αρχίσει να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Εγώ ήμουν ελεύθερος μέχρι τότε, δεν είχα οικογένεια, οπότε πήγαινα από τον αδερφό στον άλλο. Βρέθηκα στο περιβάλλον εκεί του αδελφού μου πάλι με ένα άλλο που συζητάγανε για το Ευαγγέλιο. Εγώ είχα αρχίσει να διαβάζω, αλλά ακόμα δεν με είχε αγγίξει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή δεν είχα καταλάβει, δεν μου είχε αποκαλυφθεί. Και βέβαια επειδή είχα διαβάσει αυτά τα εδάφια που λέει ότι αν κάποιον το σκανδαλίζει το χέρι του να το κόψει, αν το σκανδαλίζει το μάτι του να το βγάλει, μιλάγανε εκεί και λέω, κοίταξε, λέω, Βασίλη, κοίταξε. Εγώ λέω, για να έρθω στην εκκλησία, πρέπει να κόψω τα χέρια μου, να βγάλω τα μάτια μου, λέω. Έτσι νόμιζα, έτσι ήξερα, έτσι καταλάβαινα μέχρι τότε βέβαια. Δεν ήξερα ότι ο Θεός σου δίνει τη δύναμη, έτσι, να μην απλώνεις το χέρι εκεί που δεν πρέπει, να μην κοιτάζεις αυτό που είναι αμαρτία. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Διαβάζοντας όμως το Λόγο του Θεού, όταν άρχισα και το πήρα μέσα στην καρδιά μου να το μελετήσω το Ευαγγέλιο, άρχισα από την επί του όρους ομιλία και διαβάζοντας εκεί αυτά τα κεφάλαια που είδα, αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε αναρωτήθηκα μέσα μου και είπα, αν έτσι που λέει αυτό το βιβλίο πρέπει να είναι ο χριστιανός, εγώ δεν είμαι. Τότε το κατάλαβα. Τότε κατάλαβα ότι είχα μεν γνώση της του Θεού, της ύπαρξης του Θεού. Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι δεν υπάρχει Θεός, πάντα πίστευα, αλλά ότι ο Θεός ζητάει να κάνουμε και εμείς το μέρος μας, για να κάνει και ο Θεός το δικό του μέρος. Και βέβαια έπρεπε να πάρω μια απόφαση, ή να πω ότι θέλω να γίνω χριστιανός ή να αφήσω το Ευαγγέλιο στην άκρη και να ζήσω τη ζωή μου. Ευχαριστώ το Θεό γιατί με οδήγησε, διάβασα πραγματικά, προσκολήθηκα στην εκκλησία, εργάστηκε ο Θεός μέσα στην καρδιά μου, με αναγέννησε, είδα την αγάπη Του, είδα την αγάπη των αδελφών και άρχισα βέβαια να προχωράω, να πηγαίνω. Τότε πηγαίναμε στην Ευπόλυτο στην εκκλησία. Έχουμε εκεί καλές αναμνήσεις. Ποια χρονολογία ήταν αυτό, αδελφέ? Αυτό ήταν το 69, μετά που απολύθηκα από φαντάρος, από το 69 μέχρι το 72-73
ήμασταν στην Ευπόλυτος. Εκεί βέβαια γνώρισα την αγάπη του Θεού. Είδα και την αγάπη των αδελφών, που δεν υπήρχε στον κόσμο, παρόλο που οι φιλίες του κόσμου και δεν είναι αυτές που σου καλύπτουν πραγματικά την ανάγκη που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Και κατάλαβα ότι πραγματικά το να αποφασίσει ο άνθρωπος να ζει με τον Κύριο είναι χαρά και ευτυχία. Βέβαια ήμουν ελεύθερος μέχρι τότε, δεν είχα παντρευτεί και ευχαριστώ το Θεό και γι' αυτό, γιατί ο Θεός με φύλαξε μετά που απολύθηκα από φαντάρος, πολύ γνωστοί και φίλοι και συγγενείς ακόμα, με προξενιά, με το ένα, με το άλλο, και πάλι εκεί με φύλαξε ο Θεός. Φτάναμε μέχρι ένα σημείο μιας γνωριμίας, χάλαγε. Τι έγινε, λέω, τι θα μείνω, λέω, στο ράφι. Αλλαγή το σχέδιο ο Θεός. Ναι, λέω, γιατί, λέω, τι, δεν είμαι, τι έχω. Ας πούμε, λέμε για επίσημα πράγματα, όχι για επιπόλαια, ας πούμε, ναι, γιατί ναι. Αυτά υπήρχαν και συμβαίναν στη ζωή όλων μας, όπως όλων των νέων. Ευχαριστώ το Θεό όμως, γιατί όταν γνώρισα τον Κύριο, παρόλο που έζησα τη ζωή μου όπως όλοι οι νέοι του κόσμου, εκεί πραγματικά ο Θεός μου έδωσε εγκράτεια, μου έδωσε δύναμη. Μπορώ να πω, έκοψα κάθε σχέση με τους παλιούς τους φίλους, με την αμαρτία, και προσκολήθηκα στο Λόγο του Θεού και εργάστηκε ο Θεός μου στην καρδιά μου πραγματικά ένα έργο θαυμαστό, το οποίο απολάμβανα, χαιρόμουν. Και βέβαια προχώραγε η ηλικία, έπρεπε κάποια στιγμή να αποφασίσω να φτιάξω οικογένεια, γιατί δεν είχα την αποστολή να μείνω. Αν και στην αρχή όταν πίστεψα, έτσι αισθάνθηκα. Αισθάνθηκα, είπα, τώρα εγώ θα μείνω στον Κύριο, θα εργαστώ το έργο του Θεού. Παύλος. Είμαι ζηλωτής, αγαπάω τον Κύριο. Στην πορεία όμως δεν ήταν το σχέδιο του Θεού αυτό, και ευχαριστώ τον Κύριο που μου έφερε μπροστά στη ζωή μου, βέβαια, μέσα στην εκκλησία εκεί, ανάμεσα από τις κοπέλες αυτές που μου έλεγε η νύφη μου ότι υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, και εκεί με ένα θαυμαστό τρόπο με οδήγησε ο Κύριος τη σύζυγό μου, την Όλγα, την οποία έχουμε κάνει και 3 παιδιά, και ζήσαμε μια ζωή ευτυχισμένη, χαρούμενη. Πόσα κοντά, χρόνια είσαστε παντρεμένοι? Κοντά στον Κύριο. Το 72 αραβωνιαστήκαμε. Και σήμερα έχουμε 2009. Δηλαδή είμαστε 35 χρόνια τώρα, τόσο. Λοιπόν, εγώ ακόμα τη βόρεια του φορώ στο αριστερό χέρι. Αισθάνομαι την ίδια αγάπη, την πρώτη αγάπη που ξεκινήσαμε με τον Αραβώνα μέχρι και σήμερα. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί αυτή η αγάπη ανταποκρίνεται και από τη σύζυγό μου. Αυτό πηγάζει από τον Θεό προς τις καρδιές μας. Αυτό οπωσδήποτε είναι έργο του Θεού. Είναι το έργο, γιατί ξέχασα να σας πω πριν, ότι στον κόσμο πριν να γνωρίσω τον Κύριο είχα ένα φόβο, και έλεγα μέσα στη ζωή μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα του νέου είναι να παντρευτεί. Το αισθανόμουν πρόβλημα. Όχι γιατί φοβόμουν το γάμο ή τις υποχρεώσεις, αλλά φοβόμουν τι άνθρωπο θα πάρω. Και επειδή δεν ήξερα μέχρι τότε ότι ο Θεός δίνει την ανάρετο γηνή, φοβόμουν στην επιλογή του εαυτού μου. Και ίσως ένας τρόπος ήταν και αυτός, από μένα μπορεί να χάλαγε, όπως είπα πριν, κάποια προσπάθεια, κάποια ανθρώπινη ενέργεια. Ήταν το σχέδιο του Θεού. Με φύλαξε όμως ο Θεός, πραγματικά γνώρισα την αδελφή την Όλγα, με θαυμαστό τρόπο, που βέβαια είναι και αυτό μια ομολογία, μια ιστορία, που άλλη φορά ίσως να πω λεπτομέρειες και πάνω σε αυτό το σημείο. Λίγα πράγματα θα ήταν καλό να τα ακούσουμε τώρα που είμαστε σε αυτή τη δόξα στο Θεό. Σημείο. Ευχαριστώ το Θεό, γιατί τα πράγματα μέσα στη... Και λέω να ακούσουμε, συγγνώμη, ναι, θα βοηθήσουν και άλλους νέους, ναι, έτσι, ναι, 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 πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό που έχει σημασία, αδελφέ μου, είναι πραγματικά ότι πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Στην επιλογή μου, θα έλεγα, για την αδελφή την Όλγα, πραγματικά με οδήγησε ο Κύριος. Επειδή σαν νέος, όταν μπήκαμε στην εκκλησία, βλέπεις πρόσωπα, βλέπεις καρδιές. Μάλιστα, με είχαν παρακινήσει και αδελφοί όταν
η ηλικία προχωρούσε, ας πούμε, 25, 26, 27, 28 χρονών αραβωνιάστηκα εγώ, 3 χρόνια μετά από πωλήθηκα από φατάρος. Και δεν άνοιγε όμως ο Θεός δρόμο, πραγματικά. Μέσα στην καρδιά μου, να πω έτσι, μεταξύ των αδελφών που είχα γνωρίσει τότε στην Ευπόλυδος, είχα 3 αδελφές. Δηλαδή έβλεπα σε 3 πρόσωπα, που η μία μου είχε μιλήσει μια αδερφή, καλή κοπέλα, καλή οικογένεια, ξέρω εγώ, αλλά αρχίσαμε να γνωριζόμαστε μεταξύ μας πλέον και εκεί υπήρχαν 3, ας πούμε, μέσα στο μυαλό μου αδελφές. Αλλά δεν είχα καταλήξει να πω αυτή ή εκείνη. Και ενώ είχαμε βγει στην Ευπόλυδος εκεί στο Πλατίσκαλο έξω, που είχε 70 σκαλιά ξύλινα και κατεβαίναμε κάτω, βλέπω αυτές οι 3 αδελφές στεκότανε μαζί και οι 3 και μιλάγανε μεταξύ τους. Εκείνη την ώρα είπε, «Κύριε, εσύ ξέρεις ποια από τις 3 αυτές αδελφές είναι που για μένα για να με ευλογήσεις και να πάει καλά η ζωή μου». Και μπορώ να πω, πραγματικά ήρθε ο Θεός και εκείνη την ώρα χτύπησε η καρδιά μου για την αδελφή την Όλγα και βγήκανε όλα τα άλλα από μέσα από τη σκέψη μου. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε ένα αγώνα, ας το πούμε έτσι, που δεν ήταν και τόσο εύκολος. Η αδελφή η Όλγα βέβαια στην αρχή δεν με είχε γνωρίσει και πάρα πολύ καλά, δεν ήμουν και πολύ παλιός, ήμουν νέος στην πίστη θα έλεγα, είχε μια επιφύλαξη, δικαιολογημένα θα έλεγα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια ρώτησα έναν αδελφό ο οποίος ήταν πρεσβύτερος και είχε σχέσεις, δηλαδή είχε επαφή με την οικογένεια της αδελφής. Και τον ρώτησα μια μέρα, μάλιστα συνεργαζόμαστε και μαζί στη δουλειά, και του είπα, «Αδελφέ, ενδιαφέρομαι για την Όλγα». «Τι λες», λέω, «είναι καλή κοπέλα». Λέω, «μήπως ξέρεις αν έχει κάτι, αν έχει κάτι», εγώ εννοούσα αν έχει κάτι μέσα στην καρδιά της για κάποιον άλλον. Γιατί δεν ήθελα να μπω στη ζωή μιας κοπέλας, ας πούμε, και να χαλάσω κάτι που είχε αυτή ή κάποιος άλλος για αυτήν. Δεν ήθελα να μπω αυτό. Ο αδελφός δεν το κατάλαβε καλά και νόμισε ότι εγώ ρωτάω αν έχει πρίκα, αν έχει κάτι, και πήγε και έτσι το μετέφερε στην οικογένεια. Λέει, ένας αδελφός, νέος, καλός, ευλογημένος, αλλά με ρώτησε τι έχει η Όλγα. Μόλις άκουσε αυτό η Όλγα, λέει, ούτε το όνομά του να ακούσω. Ούτε το όνομά του. Εγώ όμως ο καημένος δεν το είπα έτσι. Ο καημένος, λέω, εγώ το είπα πραγματικά ότι αν έχει κάτι μες στην καρδιά της. Και δεν το διευκρίνησα αυτό βέβαια. Δικό μου ήταν το λάθος και λάθος το μετέφερε ο αδελφός. Και αυτό έγινε αιτία να είναι λίγο επιφυλακτική η Όλγα προς το παρόν. Μετά βέβαια εργάστηκε ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο. Το επόμενο βήμα που έκανα εγώ, που το συστήνω και στους νέους, είναι να συμβουλεύονται τους αδελφούς. Μπορεί στην περίπτωση του αδελφού που εγώ έφταιγα να μην έδωσα την σωστή έννοια, ας πούμε, και να καταλάβει τι ήθελα και λάθος το μετέφερε, αλλά μετά απευθύνθηκα στον αδελφό τον Λούι. Το δεύτερο πρόσωπο που απευθύνθηκα ήταν ο αδελφός ο Λεωνίδας, ο Βέγκος, που ήταν μένα της εκκλησίας της Ευπόλυδος. Και πραγματικά του είπα, φεύγοντας κάποια ώρα από τη συνάθρηση, λέω, «Αδερφέ, θέλω κάτι να σε ρωτήσω». «Τι», μου λέει. Λέω, «ενδιαφέρομαι για την αδελφή την Όλγα». «Τι λες εσύ», μου λέει. «Τους το έχεις πει». «Όχι», λέω, «θα της το πω εγώ». Την πρόλαβε την Όλγα, της το είπε. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι, ο Θεός πάλι με θαυμαστό τρόπο ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε, και αυτό που αποφασίσαμε από την πρώτη στιγμή, το πρώτο που με ενδιέφερε, καθίσαμε εκεί στο σπίτι που έμενε στη Νίκαια, σε ένα μπαλκονάκι έξω, βγήκαμε οι δυο μας. Καθίσαμε, της λέω, «κοίταξε Όλγα, εγώ Θεός με έχει βάλει στην καρδιά μου μέσα και αισθάνομαι ότι αν και εσύ αισθάνεσαι το ίδιο και αν πραγματικά πιστεύεις ότι ο Θεός μας ενώνει σαν ζευγάρι, τότε να προχωρήσουμε». Και εκείνη την ώρα συμφωνήσαμε και οι δυο και αποφασίσαμε ότι μας ενώνει η αγάπη του Θεού. Βέβαια στη συνέχεια ήρθαν και προβλήματα, ήρθαν και δυσκολίες, ήρθαν και αφορμές, αν ήθελε ο ένας να βρει τον άλλον,
αλλά στηριζόμενοι σε αυτή την απόφαση, εκεί, με αυτή τη χάρη, μέχρι τώρα, ό,τι πρόβλημα έρθει το αντιμετωπίζουμε. Ε. Και λέμε, μας ένωσε η αγάπη του Θεού. Άρα, τώρα τι μπορεί να μας χωρίσει, τίποτα. Ε. Και πήραμε την απόφαση, βέβαια κάναμε το γάμο, μας ευλόγησε ο Κύριος. Από υλικά εγώ είχα, δεν είχα τίποτα και η γυναίκα μου δεν είχε τίποτα από υλικά αγαθά και μάλιστα εκεί θέλω να σας πω σε παρένθεση ότι μεταξύ των αδελφών των προηγούμενων η μία είχε σπίτι, είχε καλή οικογένεια, είχε... η αδελφή μου η Όλγα ήταν η μητέρα της πιστή, ο πατέρας της ήταν καλός άνθρωπος, ευλογημένος, αλλά δεν ερχόταν στην εκκλησία. Δηλαδή αν ήθελα να συγκρίνω πράγματα θα έλεγα αφού έχει και σπίτι δεν είναι καλύτερη, αλλά δεν έχει αξία ούτε το σπίτι, ούτε τα πλούτη, ούτε και η ομορφιά ακόμα. Αυτό που έχει αξία είναι να είναι ενωμένοι οι άνθρωποι με την αγάπη του Θεού. Και πιστεύω αυτό είναι το παν. Αυτό είναι η ασφάλειά μας. Αυτό είναι η ασφάλεια και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μπορώ να πω την απολαμβάνω αυτή τη χαρά και ευχαριστώ τον Θεό μέχρι σήμερα που μέσα σε όλες τις δυσκολίες της ζωής σταθήκαμε ο ένας τον άλλο κοντά, πάντοτε με προσευχή, με αγώνα και μας χάρισε ο Θεός τα παιδιά και αυτά τα οδηγήσαμε στον Κύριο. Τώρα έχουμε 3 νύφες, έχουμε 6 εγγόνια και είμαστε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι, όχι γιατί πετύχαμε πολλά στον κόσμο, αλλά γιατί βλέπουμε ότι είμαστε κοντά στον Κύριο. Δόξα τω Θεώ. Πώς λάβατε Πνεύμα Άγιο, να σταθούμε σε αυτό το σταθμό της ζωής, γιατί είναι σταθμό στο... Δόξα τον Κύριο. Η αναγέννηση για μένα ήταν βέβαια πολύ σταθερή και σταθερή απόφαση μες στην καρδιά μου από τότε. Πέρασα πολλές καταστάσεις πνευματικές μέσα στην Εκκλησία. Υπήρξε μια αναζωπήρωση το 82 που λέμε όλοι, που εγώ ήμουν μέσα στην εκκλησία τότε, παντρεμένος με την Όλγα και με τον ένα μικρό παιδί αγκαλιά, απόλαυσα όλες τις ευλογίες, είδα τα αδέρφια να βαπτίζονται, είδα... Εγώ δεν έλαβα Πνεύμα Άγιο εκείνη τη φορά. Ίσως έφταιγα εγώ γιατί δεν το είχα βάλει μες στην καρδιά μου, δεν ξέρω τι ήταν που με εμπόδισε. Άργησα να λάβω Πνεύμα Άγιο, περάσανε περίπου 7 χρόνια από την πίστη μου μέχρι που έλαβα Πνεύμα Άγιο. Σε μια περίοδο είχε έρθει ένας άλλος αδερφός, ο οποίος είχε χάρισμα πίστεως και μέσα σε αυτή τη νομολογία του αδερφού, που καλούσε αδερφούς μπροστά για να προσευχηθούμε, λάβανε πολύ πάλι νέοι τότε με πνευμάγιο, μετά από αυτή την ευλογία των νέων που έγινε, έγινε μια δεύτερη αναζωπήρωση και σε αυτή την αναζωπήρωση πήγα κι εγώ, προσευχόμουν, ζήταγα, έβλεπα τους αδελφούς να λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο και είπα κάτι συμβαίνει και εγώ πρέπει να λάβω τη δύναμη του Θεού. Αν και το πίστευα, το ομολογούσα, το κήρυτα θα έλεγα, αλλά εγώ δεν το είχα λάβει μέχρι τότε. Ήμουνα δηλαδή μόνο στη γνώση, δεν είχα την εμπειρία. Και σε μια τέτοια συμπροσευχή, ενώ ήμασταν γονατισμένοι εκεί, άρχισα πραγματικά έτσι με απλότητα, πήγα στον Κύριο, λέω Κύριε, άνοιξέ μου την καρδιά, να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είχα ένα φόβο μέσα μου, επειδή ήθελα πραγματικά το Πνεύμα του Άγιου να το λάβω με δύναμη, να το λάβω μέσα στην Εκκλησία, για να μην έχω αμφιβολία, να μην δώσω δικαιώματα, ας πούμε, στον εαυτό μου, να αμφιβάλλω για αυτό που έλαβα. Και έτσι το εργάστηκε ο Θεός. Πραγματικά μέσα στην ώρα της προσευχής ήρθε μια τόσο δύναμη. Βέβαια στην πορεία και στον χρόνο των προηγούμενων της πνευματικής μου ζωής είχα εμπειρίες πνευματικές. Είχα επισκέψεις από τον Κύριο, είχε έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά μου και μάλιστα στην αρχή της πίστεώς μου
ακόμα πριν να προσκοληθώ καλά στην Εκκλησία, σε μια συμπροσευχή με επισκέφθη ο Κύριος. Σήκωσα τα χέρια μου ψηλά, δόξαζα, ευχαρίστησα τον Θεό. Αλλά η εμπειρία του Πνεύματος του Αγίου είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Εκείνη τη βραδιά πραγματικά ήρθε μια τόσο χαρά μες στην καρδιά μου. Ύψωσα τα χέρια μου ψηλά, άρχισα να δοξάζω, να ευχαριστώ τον Θεό. Ήρθε η δύναμη αυτή του Πνεύματος του Αγίου, πήρε τη γλώσσα μου, άρχισα να λαλώ ξένες γλώσσες, να προσεύχομαι, να δοξάζω τον Θεό. Και η Όλγα με τις άλλες αδερφές ήταν στο δωμάτιο το παιδικό με το μωρό που είχαμε τότε, νομίζω είχαμε τα δύο παιδιά, δεν θυμάμαι. Και όταν άκουσε η Όλγα ότι έλαβα Πνεύμα Άγιο, ακούστηκε η φωνή μου μέσα στην εκκλησία, δοξολογία, είπανε αδερφοί, έλαβε ο αδερφός Πινάκης Πνεύμα Άγιο, ω χαρά. Σηκώνει η Όλγα τα χέρια της ψηλά, γονατίζει και άρχισε γονατισμένη, δοξάζοντας τον Θεό και υμνούντας, και ήρθε μέχρι εκεί που ήμουνα. Μέσα στην εκκλησία έγινε αλλαγμός και δοξολογία μεγάλη. Τότε λάβαν και άλλα αδέρφια και ευχαριστώ τον Θεό βέβαια, γιατί αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη για να κρατηθούμε μέχρι σήμερα. Είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Σε όλη την πορεία της ζωής μας βέβαια μετά εργάστηκε ο Θεός με έναν θαυμαστό τρόπο και ξεκίνησε το έργο του Θεού εδώ. Και εδώ είναι και άλλος θαυμός στην Πετρούπολη. Στη ζωή, ναι. Την πνευματική, τη δική σας. Τον Θεό. Μέχρι τότε, βέβαια εγώ μες στην καρδιά μου δεν είχα ούτε σκέψη, ούτε σκοπό να γίνω ούτε πρεσβύτερος, ούτε ποιμένας, ούτε εργάτης του Θεού. Γνώριζα την αγάπη του Θεού και μπορώ να πω ήμουνα ευχαριστημένος σε αυτό. Δούλευα με έναν άλλον αδερφό, τον Γιαννουλάτο τον Κώστα που είναι στα Γενιτσά τώρα, ο οποίος ήταν καλός αδερφός, ευλογημένος, και πολλές φορές είχαμε εμπειρίες πάνω στο έργο του Θεού. Δουλεύαμε μαζί εδώ δίπλα στο ξυλουργείο που είχα εγώ και θυμάμαι μια φορά στο κολατσό που κάναμε, την ώρα που τελειώσαμε την προσευχή μας για να κολατσίσουμε, έτσι μαζί ομόφωνα και οι δυο, χωρίς να αισθανθούμε άλλη φορά αυτό, είπαμε «Κύριε, άνοιξε θύρα λόγου να ομολογήσουμε το όνομά σου». Και έγινε μια αιτία από εκεί, περνώντας μια γιαγιά απ' έξω, κουβάλαγε ένα σακί τσιμέντο στην πλάτη της, την είδα κι εγώ μια γιαγιούλα να σου βάλει τσιμέντο, έτσι αυθόρμητα, λέω «Πάω κοντά», λέω «Γιαγιά, που το πας το τσιμέντο». Εδώ πιο πάνω παιδάκι μας, το φέρνω, το βάζω πάνω στο μηχανάκι που είχα, το πήγα σπίτι της. Αυτό ήταν μια αιτία. Άνοιξε ο Θεός θύρα λόγου πραγματικά. Μια αφορμή επαφής με μια οικογένεια, την οποία μετά μπορώ να πω σώθηκε όλη η οικογένεια, όλη η συγγένεια. Αυτό ήταν μια αρχή που άρχισε ο Θεός να εργάζεται εδώ στην περιοχή μας. Μετά βέβαια εργάστηκε με ένα θαυμαστό τρόπο, με άλλα αδέρφια. Ξεκινήσαμε τότε και κάναμε μια μικρή συνάθρηση εδώ κοντά στη γειτονιά στο Περιστέρι με άλλους αδερφούς. Άρχισε να εργάζεται ο Κύριος το έργο αυτό με απλότητα και χωρίς να έχουμε τίποτα, ας πούμε, προσόντα, να το πω έτσι. Ο αδερφός ο Λεωνίδας ο Φέγκος μια μέρα με παίρνει στο τηλέφωνο στο μαγαζί, μου λέει «Αδερφέ Σπινάκη, ο Θεός έβαλε εργάτη στην περιοχή». Λέω εμένα, λέω τι. Ναι, αδερφέ, λέει, γιατί ο Θεός εργάζεται, σώζονται ψυχές και πρέπει να προσευχηθείς να σου οδηγήσει ο Κύριος. Και πράγματι έτσι έγινε, προσευχήθηκα, το έβαλα μέσα στην καρδιά μου, άρχισε ο Κύριος να σώζει ψυχές εδώ στην περιοχή. Με έναν θαυμαστό τρόπο θα λέγαμε, γιατί ο Κύριος εφευρίσκει τρόπους και σώζει τους πιστεύοντας. Και άρχισαν να μαζεύονται ψυχές και να έχουμε κατοίκον εκκλησία, θα λέγαμε. Μαζευόμαστε του άλλου αδερφού μου, του Αντρέα, που είναι πιο πάνω το σπίτι του. Κάναμε κατοίκον συνάθρηση, ψέλναμε, δοξάζαμε τον Κύριο, προσευχόμασταν, διαβάζαμε το Λόγο του Θεού και ευλογούσε ο Κύριος. Αναγεννιόταν ψυχές, βαφτιζόταν με Πνεύμα Άγιο και θεραπείες είδαμε. Θα σας πω κάτι στην αρχή της πίστεως με ένα θαύμα που έκανε ο Κύριος, το οποίο ήταν αυτό που με στερέωσε πάνω στο Λόγο του Θεού.
Ο αδερφός μου ο Κώστας που είπα πριν, που ξεκίνησαμε από αυτόν στην εκκλησία, όταν εγώ πρωτομπήκα στην εκκλησία είχε κάνει το τρίτο παιδί τότε, τρίτο κορίτσι. Όταν μια μέρα φώναξε ένα γιατρό η νύφη μου για να εξετάσει τα παιδιά, που ήρθε και στην γειτονιά ο γιατρός αυτός, χωρίς να έχει κάτι που να ξέρει ότι τα παιδιά της έχουν πρόβλημα, κάλεσε τον γιατρό και εξέτασε τα παιδιά. Εξέτασε τα δύο μεγάλα, τα κοριτσάκια, ήταν μια χαρά. Και όταν εξέτασε το μωρό που ήταν μηνών, της λέει επιγόντως, πάρετε το παιδί να το πάτε στο νοσοκομείο. Το πήγαν πράγματι στο νοσοκομείο και είχε καρκίνο στο σκότι. Μωρό παιδάκι. Θυμάμαι πάλι Χριστούγεννα, ήμουνα στο νοσοκομείο εκεί κοντά στην ύφη μου, που πήγα να συμπαρασταθώ, ας το πούμε, και να είμαι κοντά στο παιδί, και πήγε η νύφη μου να πάρει καφέ στο κηλικείο. Εκείνη την ώρα έτσι αυθόρμητα, χωρίς να έχω ούτε χάρισμα ή αμάτων, ούτε τίποτα να πω, ότι είπα, λέω, Κύριε, εσύ δεν είσαι δυνατός να θεραπεύσεις αυτό το παιδάκι. Έτσι με απλότητα, με απλά λόγια και με πίστη όμως μέσα στην καρδιά μου πραγματικά. Ευχαριστώ το Θεό γιατί οι γιατροί είχαν δώσει μήνες ζωής σε αυτό το παιδί και τώρα είναι μια γυναίκα, ζει ακόμα, έχει παιδιά, έχει οικογένεια και είναι ένα θαύμα πραγματικά μέσα στην οικογένεια. Ένα άλλο θαύμα που είχε κάνει ο Κύριος στη ζωή μου ήταν με τη μητέρα μου. Πραγματικά πώς την ευλόγησε ο Θεός και τη θεράπευσε από... βέβαια χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση γιατί νομίζαμε εμείς ότι είχε σκουλικοειδή, ότι είχε πέτρα στη χολή και αυτό ήταν το πρόβλημα το οποίο είχε, γιατί όμως δεν ήταν αυτό. Όταν πήγε στο νοσοκομείο και έκανε για χολή, ο γιατρός της αφαίρεσε για το σκουλικοειδή, τύπο, αυτό ήταν το πρόβλημα και κινδύνευε η ζωή της από αυτό. Και άλλα προσωπικά θαύματα στη ζωή μου, στην πορεία μου, στην οικογένειά μας, έτσι, ίσως μικρά, αλλά όμως για όλα είναι ο Κύριος δυνατός. Και ευχαριστώ τον Θεό. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να πω, γιατί και από αυτό εξαρτάται η πίστη μας και η αγάπη μας προς τον Κύριο, που δεν πρέπει να είναι με συναίσθημα. Ο αδερφός μου, ο Κώστας, ο μεγαλύτερος που μας οδήγησε στην εκκλησία, κάποια στιγμή, μπορώ να πω, παρέβηκε το Λόγο του Θεού, ξέκλεινε από την αλήθεια και επειδή είχε παρακινηθεί από τους μάρτυρες της Σκοπιάς για να διαβάσει το Ευαγγέλιο, κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής του προσκολήθηκε σε αυτούς. Και αρχίσαμε εμείς τότε να έχουμε συζητήσεις, να διαφωνούμε. Ήταν η αρχή της πίστεώς μου, που ενώ μου είπε πάρε το Ευαγγέλιο, διάβασέ το, και όταν εγώ είχα αρχίσει να διαβάζω το Λόγο του Θεού, πήγαινα στο σπίτι του αδερφού μου και δεν συμφωνούσαμε μαζί. Λέω, τι γίνεται, γιατί λέω άλλα, λέω εγώ άλλα, λέει εκείνος, πώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ το Θεό όμως, γιατί εργάστηκε ο Θεός με αυτό τη δική μου καρδιά. Πιστεύω θα εργαστεί και την καρδιά του αδερφού να τον ελευθερώσει. Γιατί σταμάτησα πραγματικά σε κάποιο σταυροδρόμι πάλι της ζωής μου και είπα, εδώ ο Λόγος του Θεού λέει αυτό, ο αδελφός μου λέει το άλλο, εγώ καλούμαι τώρα να ακολουθήσω κάποιον. Ποιο θα ακολουθήσω? Θα ακολουθήσω τον αδελφό μου που τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον έχω πρότυπο στη ζωή μου, πραγματικά έτσι ήταν, αλλά τώρα πρέπει να βάλω κάποιο άλλο πρότυπο. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί έκλεξα τον Κύριο. Και βέβαια σε όλη την πορεία της ζωής μου ο Κύριος πραγματικά με ευλόγησε, τον ευχαριστώ και σαν οικογένεια, τα παιδιά μου, τους νύφες μου, όλα μένουμε στον Κύριο όλοι μαζί και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέχρι τώρα και υγεία και ευλογία και τα πάντα. Τον τελευταίο καιρό βέβαια πέτρεψε ο Κύριος ένα πρόβλημα στην υγεία μου, αλλά ευχαριστώ τον Θεό και σε αυτό, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, αλλά ο εσωτερικός ανανεώνεται κάθε μέρα. Αυτή την ανανέωση και την πίστη την αισθάνομαι μες στην καρδιά μου.
Ευχαριστώ τον Θεό και θα τον παρακαλώ να με βοηθήσει, να με κρατήσει κοντά του μέχρι το τέλος, να δίνει και στη σύζυγό μου δύναμη, χάρη και υπομονή, που πραγματικά ίσως χρειαστεί να με φροντίσει λίγο παραπάνω, και να έχουμε αυτή την τελεία πίστη και την αγάπη στο έργο του Θεού. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος βέβαια υπόσχεται ευλογίες, θα μας ευλογήσει και σε αυτή τη ζωή αλλά και στη Βασιλεία Του. Αυτό που έχει αξία είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα τω Θεώ. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας, να κερδίσουμε την αιώνια ζωή και να απολαύσουμε αιώνια αυτό που έχει ετοιμάσει ο Χριστός για μας. Αμήν, αμήν. Δόξα τω Κύριο. Και πραγματικά, ας πούμε Παναγιώτη, αν ο Χριστός μορφώνεται μέσα στη ζωή μας, αυτό έχει αξία, να αυξάνει ο Χριστός και να μικραίνουμε εμείς και να φανερώνεται η δόξα του Χριστού και σε εμάς και σε όλους τους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον μας. Αμήν. Θέλω να ρωτήσω, κλείνοντας έτσι, φτάνοντας στο τέλος της ομολογίας σας, η πορεία μας είναι ο ουρανός. Αμήν. Πώς βλέπετε τώρα τη ζωή σε αυτό το σταθμό που είμαστε, σε αυτή την περίοδο που ζούμε? Δόξα τον Κύριο. Πιστεύω, αδερφέ μου, ότι πραγματικά, επειδή ο Θεός το τελικό έργο και το σχέδιό Του είναι να μας πάει στη Βασιλεία Του, και είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέρθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, επιτρέπει ο Κύριος αυτό το τελευταίο καιρό δοκιμασίες, θλίψεις και ασθένειες μέσα στην Εκκλησία, γιατί θέλει να φανεί η δύναμή Του, να φανεί η δόξα Του και να φανεί και η δική μας η πίστη και η αγάπη. Αν πραγματικά τον Κύριο τον ακολουθούμε απλά γιατί μας ευλογεί, ή αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε κοντά Του αιώνια, να απολαμβάνουμε τη χαρά και την ειρήνη Του εν πνεύματι Αγίου αιώνια στη Βασιλεία Του. Δόξα Θεώ. Θέλει να μας καθαρίσει άρα σαν χρυσάφι. Θέλει να μας καθαρίσει, γι' αυτό επιτρέπει να μπούμε στο καμίνι και να γίνουμε χρυσάφι καθαρό. Να βγούμε καθαρό χρυσάφι. Βεβαίως το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει, μας αγιάζει, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, κάθε μέρα. Το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει τη δύναμη και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά μόνο έτσι, με τη δική Του δύναμη και τη δική Του χάρη, θα μπορέσουμε να σταθούμε. Οι προκλήσεις του κόσμου και η ζωή που ζούμε σήμερα και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, αυτά πρέπει να μας κάνουν μας πιο άγρυπνους και πιο προσεκτικούς μέσα στη ζωή μας. Να μην ξεκλίνουμε από το Λόγο του Θεού, να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και να προσκολούμε την καρδιά μας κάθε μέρα στο δικό Του το θέλημα, γιατί εκεί είμαστε ασφαλείς. Δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Το θέμα λοιπόν είναι να είμαστε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Άγρυπνοι, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι τα τρία βασικά πράγματα. Λέει προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δόξα τω Θεώ. Δεν αρκεί μόνο το να προσέχουμε εμείς, ούτε και να αγρυπνούμε, αλλά να προσευχόμαστε, γιατί εκεί στον αγώνα της προσευχής έρχεται η δύναμη του Θεού. Εκεί γίνεται ανεφοδιασμός της ψυχής μας. Και βέβαια έχουμε και εμπειρίες με τον Κύριο. Βέβαια μπορώ να πω ότι πολλές εμπειρίες έχουμε όλοι, αν διηγηθούμε λεπτομέρειες στη ζωή μας, είναι πάρα πολλά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πιστεύουμε, και σε αυτό θέλω να μείνουμε, ότι πραγματικά Εκείνος άρχισε το καλό έργο, δεν το αξίζαμε εμείς, ούτε ήμασταν καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά η χάρις του Θεού ήρθε, ευδόκησε, όπως λέει μέσα στο Λόγο Του, εφανερώθη, λέει, η χάρις του Θεού η σωτήριος, για να μας διδάξει να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο αγίως, δικαίως και ευσεβώς, προσμένοντας τη μακαρίνα ελπίδα της δόξης του Θεού, για να αξιωθούμε με τη χάρη Του, να απολαύσουμε το τέλος της πίστεώς μας και να μπούμε πλούσια στη Βασιλεία Του. Αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ. Κλείνοντας λοιπόν την ομολογία του αδερφού μας του Παναγιώτη Σπινάκη, η πρόσκληση είναι να μπούμε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών και να λάβουμε μέρος στην αιώνια ζωή και την αιώνια χαρά που έχει ετοιμάσει ο αιώνιος Πατέρας για μας. Φίλοι, φίλες, κοντά σας σύντομα με νέα ομολογία πίστεως, με ομολογία στο όνομα του Ιησού Χριστού, τη χάρη, τη σωτήριο την οποία φανερώθηκε σε εμάς, να την ακολουθήσουμε και να περπατάμε σε αυτόν τον δρόμο της πίστεως.